Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Focus FM. Και όπως κάθε Δευτέρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε ζωντανά μαζί μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Βελόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε βλέπω δευτεριάτικα ζορισμένο. Όχι, τι ζορισμένο. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Εσείς. Για έτοιμοι για όλα δεν είμαστε. Μπάστε να ξεκινήσουμε λίγο με τα κοινωνικά θέματα, αν θέλεις. Ναι. Άκουγα προηγουμένως το δελτίο ειδήσεων για αυτό το ζώο, το τέρας. Την 33χρονη. Mm-hmm. Δεν σου φαίνεται περίεργο, ρε παιδί μου, ότι κάθε φορά που ένα συστημικό τέρας εμπλέκεται σε μια δολοφονία αρχίζει το καλόπισμα? Ούτε τη φωτογραφία της μας δώσανε, ούτε το ποια είναι η κυρία, ότι έχει σχέση με τους ΛΟΑΤΚΙ, το Gay Pride κτλ. Ότι είναι μια τέρας παιδεράστρια, όπως τουλάχιστον γράφεται από πολλά site. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όλοι το κρύβουν. Ότι έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λεγάς. Τίποτα. Για τον Άνοντο Γεωργιάδη. Τον Νίκο, οι ΣΥΡΙΖΕΙ ήταν ωραίοι, βγαίνανε. Α, τον βγάζανε, λέγανε. Όχι ότι είχαν άδικο, εν πάση περιπτώσει. Δίκιο είχαν. Έτσι. Αλλά ήταν σαμανταλάκια. Αλλά εδώ τώρα, επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι ΛΟΑΤΚΙ, επειδή είναι Gay Pride και μαλαπέρδες απ' έξω, πρωί-πρωί, μούγκα όλοι. Κανένας δεν μιλάει. Μην τους πούν ρατσιστές. Για ένα τέρας που πήρε ένα 10χρονο κοριτσάκι, του ρίξε ναρκωτικό για να το βιάσει. Δηλαδή είναι ντροπή ρε εσείς. Είναι ντροπή, είναι άθλια η συμπεριφορά σας. Πραγματικά άθλια. Άθλια και όλων των μέσων, όλων των δημοσιογράφων που επειδή τα παίρνετε δεν μιλάτε περισσότεροι. Ντροπή. Υποκρισία. Ντροπή. Και χθες η μέρα του πατέρα ξεσάλωσαν όλες. Όλες. Όταν λέω όλες, όλες. Και να φωτογραφία ενός άντρα με ένα κοριτσάκι αγκαλίτσα και να ότι μπορεί ο άντρας να υιοθετεί και μου βγαίνει ο Μπογδανούκος. Και λέει προτείνω πρόταση νόμου για να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι. Και λες και η χώρα μας την ώρα που χάνει κυριαρχία, οικονομικά καταραίει, το πρόβλημα του Μπογδανούκου, του ξεκαρφώματος αν θέλεις, του ξεκαρφώματος της προδοτικής τάσης, αντιχριστιανικής τάσης της Νέας Δημοκρατίας, τέτοιοι τύποι σε κι αυτόν είναι. Βγαίνουν και λένε να κάνουμε πρόταση για να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, να το καταλάβω εγώ, το πρόβλημα της χώρας μας είναι αυτό? Ο δικαιωματισμός της κάθε παιδεράστριας που ήταν στα ΛΟΑΤΚΙ και πήρε ένα 10χρονο κοριτσάκι και έχει δικαιώματα η κυρία αυτή, αλλά άμα τα κάποιος άλλος τον κάνει στα κάδρα όλοι και στα μανταλάκια. Δεν τρέπεστε λίγο? 10χρονη ψυχούλα πάει να απολογηθεί σήμερα. Τι να απολογηθεί το τέρας μέσα, ρε, και να μην ξαναβγεί ποτέ, ρε. Να μην ξαναβγεί ποτέ από εκεί μέσα. Να μείνει εκεί για πάντα. Τέλος. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε, τι ζούμε, ρε παιδιά. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Ειλικρινά στο λέω, τι ζούμε. Αλλά οι δικαιολογίες που προβάλλει μέσω του δικηγόρου της η 33χρονη. Βράστα αυτά, ρε, δεν με ενδιαφέρουν τα λεπτομέρειες. Όχι, ενώ τις προβάλλουν. Εδώ έρχεται η υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Το προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Μετά το γάμο θα έρθει αυτό. Και εγώ ρωτώ εσάς. Ο μπαμπάς και η μαμά ποιοι θα είναι, ρε? Ο Μίτσος και ο Κίτσος. Πατέρας, γονέας 1, γονέας 2. Είστε με τα καλά σας. Θα παίξουμε κορώνα γράμμα τις ψυχές των παιδιών. Εγώ ως χριστιανός ορθόδοξος μιλάω τώρα, έτσι. Το τι κάνει στο κρεβάτι ο καθένας δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του. Σε λίγο θα νομοποιήσουμε και την κτηνοβασία. Θα λέμε ότι είναι δικαίωμα η κτηνοβασία. Να πηγαίνει με σκύλους. Θα το πούνε ρε εσύ. Θα γίνουμε Ευρωπαίοι εκεί. Να μην σου πω τι θα γίνουμε. Δεν θέλω ρε τους Ευρωπαίους να γίνω. Δεν γουστάρω, πώς το λένε, την ανομαλία, δεν τη θέλω. Α, το τι κάνει στο κρεβάτι σου είναι δικαίωμά σου. Και μου βγαίνει ο Βασιλόπουλος με μια αφίσα περίεργη, με ένα βαμμένο μπαμπάρα και νεγκόμενα και ένα κοριτσάκι το οποίο τώρα τα είχαμε το έβαψε τον μπαμπά. Η μέρα του πατέρα. Η μέρα του πατέρα είναι ο πατέρας ο οποίος βάφεται από το κοριτσάκι του και γίνεται σαν γκέι. Και εγώ ρωτώ, επειδή πολλοί τα βάζουν με τον Βασιλόπουλο. Ο Βασιλόπουλος δεν είναι ελληνική εταιρεία, ρε παιδιά, είναι Ολλανδική. Δεν υπάρχει Βασιλόπουλος, καταλάβετε το, είναι Ολλανδική εταιρεία. Δεν είναι Ολλανδική. Δηλαδή, και α το πω διαφορετικά, θέλετε αντέσει, μην ψωνίζετε από τον Βασιλόπουλο. Μην παίρνετε νερά Βίκος. Άλλος ο Βίκος. Υπέρ του πολυπολιτισμού κι αυτός. Ναι, ναι. Υπάρχουν τόσα προϊόντα να πάρετε. Τουλάχιστον στείλτε τους ένα μήνυμα. Τιμωρήστε τους, να τους τιμωρήσουμε. Όσοι είστε σοβαροί, δείτε τι πάνε να κάνουν. Πάνε να κάνουν ερμαφρόδιτα, ερμαφρόδιτους στους επόμενους ανθρώπους. Αυτή είναι η στόχευση. Να μην υπάρχει άντρας και γυναίκα. Να μην υπάρχει διαφορά, ρε παιδί μου. Να είμαστε όλοι λίγο γυναίκες και λίγο άντρες μαζί. Δεν γίνεται και λίγο απ' όλα. Σαν τον ολίγο επίρρεια, ΑΟΣ. Λίγο χώρα, λίγο χώρος. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Τι πρέπει να καταλάβετε, ότι κάτι βρώμικο υπάρχει. Τελείωσε. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Είναι όπως η ιστορία με τους λαθρομετανάστες. Να σου το πω ποια είναι η ιστορία. Οι Αφρικανοί και οι Ασιάτες δεν τους αρέσει εκεί που μένουν στην Αφρική και στην Ασία και έρχονται στην Ευρώπη να μείνουν. Αλλά θέλουν να κάνουν την Ευρώπη σαν την Αφρική και την Ασία. Να επιβάλλουν τα ίδια έθιμα και διέθιμα.
Δηλαδή ντροπή. Τι να πω ρε παιδιά, και ζει το Μητσοτάκης, ζει το Μητσοτάκης, τι με κάνει Μητσοτάκης, τι με κάνει Μητσοτάκης. Μα ζαλίσετε τα έντερα. Δεν μπορώ άλλο. Αφού δώσανε πολλά λεφτά, πρόεδρε. Το χρήμα ρέει, σου λέω. Δεν δώσανε πολλά λεφτά. Ρέει το χρήμα, ρέει το χρήμα, ρέει. Τελικά έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ με το. Ρέει, σου λέω το χρήμα, ρέει. Με το βίντεο. Να σου δώσω εγώ τώρα μερικές αποδείξεις. Για πάμε. Η Ελεύθερη Μπούρδα. Αυτή η εφημερίδα. Χώρα. Πώς τη λένε, χώρα, μόρα, πώς τη λένε. Μόρα. Ελεύθερη, δήθεν. Έκανε αγώνα για τη συμφωνία των Πρεσπών εναντίον τη συμφωνία των Πρεσπών, ναι. Και για μία καταχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ πήρε 10.000 για τη συμφωνία των Πρεσπών. Υπέρ τη συμφωνία. Ρε, εσείς είστε με τα καλά σας τώρα και με το παίζετε πατριώτες. Για μία καταχώρηση πήρε τα 10.000, βγήκε λίστα με τα ονόματα. Η Ελεύθερη Μπούρδα, πώς τη λέγεται. Αυτή που μιλάει για προφητείες, έρχεται, κάνει ράνι, ο Θεός θα δει από πάνω μας κάψει. Και ο Χριστιανός, ο πατριώτης, λέει: Να τι καλά που τα λέει η εφημερίδα. Πού να ξέρουν όμως ότι την ώρα που έλεγε όλη σε συλλαλητήρια, όλη η συμφωνία των Πρεσπών, πήραν 10.000 για να βάλουν μία καταχώρηση. Μία φορά. Μία φορά για τη συμφωνία των Πρεσπών. Αν τα μάγκε σα αρνιόταν. Να λέγανε: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Για εθνικό θέμα είναι. Το να πάρει διαφήμιση από το μένουμε σπίτι, το καταλαβαίνω. Πάρε, ρε, Ελεύθερη Μπόρα. Μπούρδα, πώς λέγεσαι. Αλλά όχι να μου βγαίνει όλη μέρα και να μα βρίζει σε εμά στην ελληνική λύση όταν, για τη συμφωνία των Πρεσπών κτλ. Όταν εσύ έχει πάρει λεφτά υπέρ τη συμφωνία. Ή ο άλλος, ο Κουρτάκης, του Μαρινάκη. Ναι. Εκδοτικός όμιλος Μαρινάκη-Κουρτάκη. Έχουν πάρει το καταπέτασμα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Τουλάχιστον πήραν περισσότερα. Πολλά λεφτά. Τι πήραν πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά πήρανε. Και αγωνιζότανε οι εφημερίδες για το αυτό συλλαλητήριο. Βρίζα το Σαββίδη που δεν μιλούσε ο άλλος Σαββίδης. Άλλη μου μια αυτός, άλλη μου Σίτσα. Δεν μιλούσε ο Σαββίδης τότε. Όχι. Έτσι δεν έλεγε τίποτα. ΣΥΡΙΖΑ είχε. Ήταν μόνο ΠΑΟΚ. Και έβγαινε ο Μαρινάκης και ο Κουρτάκης και λέγανε: Ε, Μακεδόνες, πού είναι ο Σαββίδης, ο παιδί του Ολυμπιακού. Για να καταλάβουν πόσο ανόητοι πιανόμαστε ώρες-ώρες. Και έχει πάρει κάτι χιλιάρικα, κάτι κατσουτάρι. Αλλά πει λεφτά. Για να είναι υπέρ τη συμφωνία των Πρεσπών σε καταχώρηση. Θέλω να καταλάβετε. Ότι δεν είναι όπως φαίνονται τα πράγματα. Δεν είναι όπως σας τα λένε, καταλάβετε το. Και σε λίγο θα σας ανακοινώσω το νέο έγκλημα το οποίο επιβεβαιώθηκε. Έρχεται προδοσία του Αιγαίου, της Κρήτης και του Καστελορίζου. Το έχει συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και αποφεύγουν Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, γιατί εκεί θα διαφοροποιηθώ, όπως είπε η Μπακογιάννη και ο Δένδιας και άλλοι. Ο άλλος, ο Μακεντόνσκι, ο λίγο. Πώς λέγεται. Ο Κερίδης. Ο ποιος λέγεται. Κρυαρίδης. Κρυαρίδης. Πώς λέγεται. Καϊρίδης. 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 Έτσι πώς λέγεται. Καϊρίδης. Τα είχαμε καθηγητές. Καθηγητής είναι, ναι, καθηγητής. Καθηγητές! Γεμίσαμε καθηγητές και καθηγήτριες. Γεμίσαμε, παιδιά, γεμίσαμε καθηγητές. Οι οποίοι όλοι έχουν ίδια άποψη όμως. Να παραχαρίσουμε κάτι. Αυτό δεν έλεγε για υγειακό θέμα. Αυτό είναι για Μακεντόνες και Μακεδόνες και Ποντιακίνο δεν υπάρχει. Υγειακό θέμα. Φαίνεται, υπάρχει. Μα υγειακό. Το ετοιμάζουν, θα σου πω σε λίγο αυτό τι ετοιμάζουν. Το Αίγιο είναι αυτό το υγειακό, πού είναι αυτό το υγειακό. Όχι, είναι Πανεγιάλιος. Πανεγιάλιος. Αυτοί οι τύποι γι' αυτό μπαίνουν στη Βουλή. Για να τα βγαίνουν να είναι οι λαγοί. Σαν τους λαγούς. Βγαίνουν μπροστά, μιλάνε και βγαίνουν αργότερα οι άλλοι. Και δεν θέλουν Συμβούλιο Πολιτεχνικών με την ελληνική λύση. Δεν το θέλουν γιατί έχει τεκμηριωμένα, θα του απαντήσουμε με επιχειρήματα. Δεν λέμε ανοησίες εμείς. Όπως τεκμηριωμένα είμαστε το μοναδικό κόμμα. Που κατέθεσε εγγράφος πρόταση, μελέτη, για να πάνε όλοι οι λαθρομετανάστες στα κατοίκητα νησιά για ένα μήνα και φεύγουν τράζιντ όλοι. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί, όχι στα χωριά μας, όχι στις πόλεις μας. Εγώ που διάβασα εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή μέχρι και σύστημα αποχέτευσης, τα πάντα! Υπολογισμένα τα πάντα. Τα πάντα! Όλοι αυτοί οι 100.000 που ήταν τα τελευταία χρόνια, όλοι θα πάνε Μακρόνης, ο Γιάρο και κατοίκητα νησιά. Και από εκεί, και δρόμο. Από εκεί σε ένα μήνα. Έξω. Μπαμ, 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 όλοι θα φύγουν από την Ελλάδα. Όλοι. Όλοι. Να καθαρίσει. Τελείωσε. Και μιλάμε τώρα για τα Σκόπια. Όταν βγαίνουν, τώρα έχουν εκλογές 15 Ιουλίου Σκοπιανοί. Και βγαίνουν όλοι οι Αλβανοί που είναι 35% και ζητάνε Αλβανό πρόεδρο. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, του δώσαμε το όνομα Μακεδονία για να είναι Αλβανοί. Δώσαμε το όνομα Μακεδονία. Για να έχουν Αλβανό πρόεδρο και να κάνουν κουμάντο οι Αλβανοί ή τυγανοκέφαλοι. Όπως λένε κάποιοι, εγώ τους λέω έτσι. Ναι. Γιατί επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά: οι Τόσκηδες είναι συγγενείς μας. Πελασγοί, Ιλυριοί, δικοί μας συγγενείς. Άλλο οι άλλοι που ήταν τον Κάφκασο, οι Γέγκηδες. Αυτοί είναι ούνοι. Είναι κάτι άλλο. Το λέω για να το καταλάβετε. Δηλαδή έρχονται εξελίξεις δραματικές και έχουν μια κυβέρνηση ζητομητσοτάκηδων όλοι. Λιβάνι, όλη μέρα θυμίαμα, δώσε πράμα, ζήτω. Και τα υπόλοιπα θέματα κάτω από το χαλάκι τα περνάνε. Κάτω από το χαλάκι.
Και για να καταλάβετε πόσο παραμύθες πουλάνε, βγάλαμε τη μελέτη και λέμε ότι για 5.000 άτομα κατελάχιστον χρειάζεται μια τέλεια υποδομή, όμοια δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Ναι. Περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ. Άκου τώρα, περίμενε, μην βιάζεσαι. Για ένα χρόνο πληρωμένα όλα. Φαγητά, ιστορίες. Δηλαδή αυτή μια φορά θα γίνει μονάδα. Και μέχρι να φύγουν όλοι σε ένα χρόνο, δηλαδή θα φεύγουν, σου λέω εγώ, φιλοξενείς 5.000 άτομα στην περιοχή σου, αυτό, έτσι. Σε ένα χρόνο επί 12 μήνες είναι 60.000 άνθρωποι. Μάλιστα. 100 δεν έχουμε τώρα που έχουν τα τελευταία χρόνια. Έτσι μας λένε. Έχουν φύγει σε 1,5 χρόνο. Το κατάλαβες τώρα. Μόνο σε ένα μέρος. Αν βάλεις Μακρόνισο και Γιάρο, σε 1,5-2 μήνες έχουν φύγει όλοι. Σε 5 μάξιμου. Τάκτουκ σου λέω. Τάκτουκ έχουν φύγει όλοι. Κανένα Ιμπραήμ στην Ελλάδα. Πόσο κοστίζει αυτό, πρόεδρε? Από 16 μέχρι 22 εκατομμύρια ευρώ είναι. Τίποτα. Και αφήνεις και τις υποδομές μετά, αν θες για κάτι άλλο. Λέω εγώ. Α. Λέω εγώ. Ναι. Κάτι άλλο. Ναι. Κάτι άλλο. Μια ωραία φυλακή. Έτσι την κάνεις ωραία. Για σκληρούς εγκληματίες. Έτσι, για δουλεμπόρους. Για εμπόρους ναρκωτικών και παιδεραστές. Τους στέλνεις εκεί πέρα και να μένουν εκεί να κάνουν το αγροτικό τους. Καρχαρίζει γύρω-γύρω. Και δεν ξαναβγαίνουν ποτέ. Ποτέ θα ξαναβγουν από εκεί μέσα. Σας λέω, υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν. Αλλά έχετε, ειλικρινά το λέω, περισσότερο από εσάς είστε τόσο ζητομιτσοτάκηδες, τόσο ζήτω Νέα Δημοκρατία, που με ενοχλεί ως άνθρωπο πλέον. Με ενοχλεί ως άνθρωπο. Δεν βλέπετε το βρωμοσύστημα τι κάνει? Δεν το βλέπετε? Βγαίνει ένα Πακιστανό, ένα πακιστανικό ζώο σκουπίδι, το οποίο πιάστηκε με ναρκωτικά και τον άφησαν ελεύθερο. 43χρονος, πόσο δεν πάει σε τους. Πήγε, βίασε στην Πρέβεζα μία 85χρονη. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά δεν γίνονται. Αλλά για να δείτε πώς ενημερώνεστε, Εφημερίδα Συντακτών, δείτε πρωτοσέλιδα, παιδάκια μου. Ακούστε τώρα. Πώς συνελήφθηκε, ανακρίνεται 40χρονος, ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε σεξουαλική σχέση με ηλικιωμένη. Άκου. Ο 40χρονος ισχυρίστηκε, λέει, ότι είχε σχέση με σεξουαλική. Θα τραλαθώ. Ενώ τη βίασε. Τη χτύπησε. Τη ξεγίνωσε, τη βίασε, την έκλεψε. Την έκλεψε και μετά. 85 χρονών η άλλη. Πουθενά δεν λέει ότι είναι Πακιστανός. Πουθενά δεν λέει ότι. Πόσο νορμάλ είναι ο 40χρονος εκεί στην Εφημερίδα Συντακτών, εσείς μισέλληνες, ελληνοφοβικοί, να έχει 85χρονη ερωμένη όπως το βγάζετε? Δεν τρέπεστε λίγο, ρε? Δεν τρέπεστε, ρε, απολυφάδια? Η οποία είναι. Γιατί δεν Βρετανία, για να καταλάβεις, θα μου σε λίγο. Ναι. Γιατί δεν Βρετανία, η ίδια εφημερίδα. Με ψυχολογικά προβλήματα ο 25χρονος που σκότωσε 3 ανθρώπους και τραυμάτισε 10 με μαχαίρι. Ο Ισλαμιστής ο φανατικός, όταν σφάζει, είναι με ψυχολογικά προβλήματα. Αν ήταν ένας προτεστάντης, ένας χριστιανός, θα ήταν ρατσιστής. Αυτή είναι η ενημέρωση, το καταλαβαίνετε? Αυτή είναι η ενημέρωσή σας. Μισούν Ορθοδοξία, μισούν Ελλάδα, μισούν Χριστιανισμό, μισούν ό,τι ευρωπαϊκό, μισούν ό,τι πολιτισμένο για τους βαρβάρους που ήταν τώρα. Και πατριωτικό. Και τα πατριωτικά τα καλό μισό. Από εδώ πέρα. Με το Φλόιντ τι έγινε, πρόεδρε? Κάτσε, τα ίδια πράγματα. Ένα να τα βάζουμε κάτω. Ποιο Φλόιντ, μωρέ, και τη φλογέρα τώρα. Άσε τώρα. Πάμε στο άλλο. Η Καθημερινή είχε ένα ολόκληρο άρθρο για να καταλάβετε τι ενημέρωση παίρνετε από την Καθημερινή, παιδιά. Το οποίο ήταν ένα νοηματικό άλμα, μια παράλληλη διαδρομή για τους πρόσφυγες, λέει, που ήρθαν τώρα στην Ελλάδα, συγκρίνοντάς τους με τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι γελοί. Είναι γελοί, είναι ανθέλληνες, είναι μισέλληνες, το καταλαβαίνετε. Κάνουν στα παιδιά μας πλήση εγκεφάλου. Γι' αυτό και έχει βγει ένα μεγάλο ποσοστό, 20-25% ηλιθίων που λένε, ναι, ήταν συγγενείς μας πρόσφυγες και αυτοί οι κακομοίριδες είναι. Πέρα από τις επαγγελματίες που το κονομάνε, έτσι, αυτοί που παίρνουν λεφτά από ΜΚΟ. Και συγκρίνουν τον Έλληνα που ξεριζώθηκε, βιάστηκε, σφάχθηκε, άκου τώρα, από Ισλαμιστές Τούρκους εκείνη την περίοδο και έφυγε από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, ήρθε εδώ, με αυτά τα βάρβαρα άτομα τα οποία εισβάλλουν παράνομα στη χώρα μας και είναι Ισλαμιστές. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η βλακεία κάποιων, ρε παιδιά? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η βλακεία κάποιων? Πείτε μου εσείς. Αλλά το χρήμα, ρε! Ρε, τα εκατομμύρια πηγαίνουν στα ραδιόφωνα, πηγαίνουν στις τηλεοράσεις. Και δεν είναι κακό, ρε Στέφανε, το είπε και Γιώργο, να βοηθάει η κυβέρνηση τις επιχειρήσεις των εκδοτών, των δημοσιογράφων. Ναι, ναι, να τις βοηθάει. Ναι. Αλλά να μην τους φημώνει με το χρήμα αυτό, μην τους μπουκώνει απλά και δεν μπορούν να μιλήσουν. Αυτή είναι η διαφορά μου. Δηλαδή και η Ελεύθερη Μπόρα, Μπούρδα, πώς λέγεται αυτή η εφημερίδα, η Χώρα. Χώρα, μπράβο, ή ο Κουρτάκης, πήραν λεφτά. Έτσι, καλά κάνανε, πήραν λεφτά. Αλλά μας κοροϊδεύεται, ρε παιδιά. Τουλάχιστον για το θέμα των Πρεσπών, γιατί να πάρει λεφτά, αφού αγωνίζεσαι εναντίον τη συμφώνηση των Πρεσπών. Δηλαδή, παίρνει σαν τον προδότη τον Ιούδα 30 Αργυρία. Για ποιο λόγο? Πες, δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, αυτά τα λεφτά εγώ. Γιατί είμαι εναντίον τη συμφώνηση των Πρεσπών. Μην μου κάνει πατριωτικού λόγου
και φωνάζει: ζήτω, 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 ζήτω. Μακεδονία, συλλαλητήριο, η Μακεδονία είναι Ελλάδα, πρωτοσέλιδα. Και μέσα τα 10.000 και τα τσέπωσε για μια φορά. Τα λεφτά τα παίρνει για να λειτουργήσει, όχι για να παραπληροφορήσει, πρόεδρε. Βρε, άλλο λέω εγώ. Αυτό αφορά το μένουμε σπίτι και όλα αυτά. Το αντιλαμβάνομαι. Πρέπει να πα λεφτά, αλλά να μιλά. Ναι. Να λε αλήθειε. Ότι είναι μπούρδα ο κορονοϊό. Ότι είναι μπούρδα η ιστορία αυτή το καλοκαίρι. Μπούρδα μεγάλη. Γιατί ο Μητσοτάκης μας προετοίμαζε για προδοσία στο Αιγαίο και τα λοιπά και έπρεπε να μας κλείσει μες στα σπίτια και να κάνει ό,τι θέλει. Για να πληρώνει λεφτά και να το λένε ζήτω ο Μητσοτάκης. Γιατί η οικονομία μας έχει τελειώσει, καταλάβετε το. Τελειώνει η οικονομία μας. Δεν υπάρχει σάλιο στην αγορά, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει πάρει. Ας βγει κάποιος να πει στο τηλέφωνο τώρα και να μου πει ότι εγώ πήρα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο λεφτά τα 500 που λέγανε. Να βγει και να το πει. Ότι είμαι λέγω με τότσο, το πήρα αυτό, ή να βγει ένας επιχειρηματής και να πει ό,τι είπε η κυβέρνηση, το πήρα όπως μου το είπε ο Άδωνης, ο Μητσοτάκης κτλ. Κι όμως εκεί επιμένουν έτσι το Μητσοτάκηδες. Τι να σας πω, ρε παιδιά, για να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρεις. Ναι. Και οι ΣΥΡΙΖΑΙ επιμένουν, ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία ξανά. Τόσο ανεγκέφαλοι πολίτες, τέτοιους πολιτικούς ανεγκέφαλους θα έχετε. Εικόνα από την εικόνα σας είναι. Καθρέφτης σας είναι. Σας το λέω για να το καταλάβετε. Αντιδράστε, αντισταθείτε, κάντε κριτική στα κόμματά σας. Σε όλα τα κόμματα. Μα σε όλα! Ένα θέμα σας. Πάμε τώρα σοβαρά. Στα πολύ σοβαρά. Δώσ' μου σε παρακαλώ τον καθηγητόνσκι. Τον ξέρω τον καθηγητόνσκι. Τον ευγενέστατο καθηγητή αυτόν τον κύριο. Τον κύριο Κυρίδη. Κομμανέντσι της πολιτικής. Πριν γίνει βουλευτής έλεγε γενοκτονία ποντιακή δεν υπάρχει, τώρα λέει υπάρχει. Πριν έλεγε δεν υπήρχαν μακεδονικό έθνος, υπήρχε Μακεντόνσκι, τώρα λέει μα δεν ξέρουμε, θα δούμε στην πορεία. Αυτοί είναι οι τύποι που σας κυβερνάνε. Ακούστε λοιπόν τον λαγό, τον λαγό. Στο έχω στείλει, ρε. Ρε, εσείς το είχα στείλει, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μην μου χαλάτε τη μαρμίτα που λένε. Μην μου το χαλάτε. Το έστειλα. Είναι ο Κερίδης. Θα το βρούμε, πρόεδρε. Δεν θα το βρεις εσύ. Χάσαμε τον μπούσουλα. Πάμε και στα υπόλοιπα τώρα. Επειδή μας έχουν ζαλίσει πολύ, φίλες και φίλοι, για την φιλία μεταξύ λαών, οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, ότι οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, μας αγαπάνε κτλ. Έγινε δημοσκόπηση στην Τουρκία. Κανένα βρωμοκάναλο και βρωμοραδιόφωνο δεν σας το είπε. Ακούστε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Ερώτηση. Να κάνουμε την Αγία Σοφία τζαμί, ναι ή όχι? 9 στους 10 ψηφοφόρους του Ερντογάν λένε ναι. 9 στους 10 ψηφοφόρους του Μπαχτσελή λένε ναι. 7 στους 10 της Αξενέρ λένε ναι. 4 στους 10 λιγότεροι, γιατί είναι και μάλιστα σε αυτή πιο προοδευτική, λένε ναι. Δηλαδή να γίνει Αγία Σοφία τζαμί. Ρε, σας δουλεύουνε, ρε. Όταν περίπου το 75% των Τούρκων ψηφοφόρων θέλουν την Αγία Σοφία τζαμί, καλά να πάθουμε, αφού μιλάμε για φιλίες, για λαούς, τα έθνη δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Μόνο αίμα μας χωρίζει. Πολύ αίμα όμως. Πολύ αίμα. Τόνοι αίματος. 400 χρόνια σκλαβιάς και επανάσταση του 21 και αργότερα. Μάχες λαχανά είχαμε προχθές. Και όλες αυτές τις περιβόητες και περιώνυμες μάχες που θυσιάστηκαν Έλληνες για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα εμείς. Κατά τα λοιπά δεν μας χωρίζουν τίποτα. Ρε τι κοροϊδία, τι φούμο τρώτε, ρε τι σανό τρώτε, βρε, ξυπνήστε. Και έρχεται τώρα η επέσχυτη συμφωνία. Η συμφωνία η προδοτική μετά τα Σκόπια. Η συμφωνία για την ελληνική ΑΟΣ. Πουθενά παγκοσμίως δεν υπάρχει ΑΟΣ με μειωμένη επίρρεια. Πουθενά, μα πουθενά, καταλάβετε το. Και η Ελλάς, ακούστε τώρα, εκβιάστηκε, ας το πω όπως ακριβώς είναι. Από τον Σίση, γιατί ο Σίση βλέποντας τη μουσουλμανική αδερφότητα στην πλάτη του, έχει πρόβλημα με τη μουσουλμανική αδερφότητα που είναι τουρκοεπηρεασμένη αυτή. Mm-hmm. Και βλέποντας ότι η Ελλάδα αδυνατεί να κάνει το αυτονόητο, λέει η Κρήτη θα έχει 20% επίρρεια. Χάνουμε το 80%. Το Καστελόριζο 1% επίρρεια. Χάνουμε το 99%. Η Ρόδος 10% επίρρεια. Χάνουμε το 90%. Απαιτεί δηλαδή όλη η λεκάνη του Ροδότου να ανήκει πλέον στην Αίγυπτο. Και θα βγει και θα πει η κυβέρνηση, μήπως να δώσω κάτι η Ελλάδα, συμφωνεί στο 50-50. Άκου τώρα, το 50-50. Σε ένα ακίνητο που είναι δικό σου, Ελληνάρα μου που ακούς, στο δικό σου ακίνητο δέχεσαι κάποιον ξένο να πάρει το 50%. Αυτό δέχεται η Νέα Δημοκρατία. Το τι ζητάει ο Σίση είναι άλλη ιστορία. Το τι δέχεται η Νέα Δημοκρατία είναι ιστορία. Δέχεται το 50%, μειωμένη επίρρεια κατά 50%. Δηλαδή το ακίνητο πλέον και το κινητό
Μισά-μισά. Μισά-μισά. Απλά πραγματάκια. Ας πάει ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης στη μισή του περιουσία να τη δώσει ένα φτωχό. Αν γουστάρει. Ελληνική περιουσία, ελληνική κυριαρχία δεν έχουν το δικαίωμα να μοιράσουν. Καταγγέλλω δημοσίως ότι αυτό είναι συμφωνημένο και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ. Οι πρόεδροι των κομμάτων αρνούνται πεισματικά να κάνουν συμβούλιο πολιτικών αρχηγών γιατί έχουν συμφωνήσει οι τρεις πασχηδιακά και το έχει πει η κυρία Μπακογιάννη εδώ και 10 μέρες αυτό, για να μην τεθεί η επιχειρηματολογία της ελληνικής λύσης για το διεθνές δίκαιο η ορθή στο τραπέζι και φανεί ότι η ελληνική λύση είναι το μοναδικό κόμμα, το μοναδικό κίνημα, η μοναδική ελληνική φωνή εντός και εκτός κοινοβουλίου. Αυτή με επιχειρήματα. Γιατί θα πάω εγώ εκεί, θα πάω με τη μελέτη έτοιμη. Γιατί πρόταση νόμου καταθέσαμε στη Βουλή εμείς για την ελληνική ΑΟΣ. Έτοιμη, εμπεριστατωμένη πρόταση νόμου. Δεν είμαστε Ούγγανα να λέμε κάντε ΑΟΣ, κάντε ΑΟΣ, κάντε ΑΟΣ. Δώσαμε τη μελέτη έτοιμη. Με αυτή θα πάμε. Αλλά δεν θέλουν. Δεν θέλουν, γιατί συμφώνησε ο Τσίπρας, η γεννηματάκη ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, να μιλάμε για μειωμένη επίρρεια. 50% λοιπόν συμφωνεί η Ελλάδα ότι η Κρήτη, η Κάρπαθος, η Ρόδος και το Καστελόριζο έχουν 50% επίρρεια. 50% επίρρεια σημαίνει όλη η λεκάνη του Ηροδότου ανήκει πλέον στην Αίγυπτο, αν υπογράψει η Ελλάδα. Και η λεκάνη του Ηροδότου έχει το τρίτο μεγαλύτερο κέντρο παγκοσμίως, παιδιά. Σας τα λέω για να καταλάβετε το έγκλημα που κάνουν τα κόμματά σας. Εθνικό έγκλημα. Εγώ τη συνείδησή μου την έχω καθαρή. Ό,τι είχα να πω σας το είπα. Και βέβαια ο ΣΥΣ έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Το οποίο κανένας το λέει. Πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Διότι η Αιθιοπία κάνει ένα φράγμα, το φράγμα GERD, έτσι λέγεται, G-E-R-D, το οποίο κλείνει τα νερά του Νείλου στην Αιθιοπία. Τα δεσμεύει. Και ξέρουμε όλοι ότι η Αίγυπτος ταΐζεται από τον Νείλο εδώ και χιλιάδες χρόνια, από την εποχή των Φαραώ, με τις πλημμύρες, χωράφια, καλλιέργεια κτλ. Βλέποντας λοιπόν, γιατί έχει ένταση με την Αιθιοπία εντονότητα, όπως και το Σουδάν διαμαρτύρεται. Ναι. Και, δηλαδή, Σουδάν και Αίγυπτος εναντίον της Αιθιοπίας είναι. Θέλω να καταλάβετε ότι έχει τα δικά του προβλήματα ο Σίση. Έχει και τον Σάρατζ από τα δυτικά του. Άρα λοιπόν, ενώ έχει προβλήματα, σου λέει οι Έλληνες έτσι κορόιδα είναι. Έχουν Μητσοτάκη, έχουν τσίπρα και. Ας τους πάρουμε τη μισιά. Έτσι. Γατάκια είναι. Ναι. Θα τους πάρω τα μισά. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τους ζητήσω τα 90. Όχι, μπράβο, ναι, αφού τα μισά τα δίνει η Ελλάδα. Ναι, θα τους ζητήσω 90. Θα πάρω λέει και παραπάνω. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε τι έρχεται. Για να ακούσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον κύριο αυτόν τι έλεγε. Ακούστε τον. Μια μικρή παρατήρηση έτσι λίγο πιο πικρή και δύσκολη. Νομίζω θα συμφωνήσει και ο κύριος Κατρινής και ο κύριος Βίτσας. Κύριος Βίτσας, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ, περισσότερο από ό,τι ξέρει. Ολοκληρώστε για να απαντήσει, να πω τούτο, κύριε Κερίδη. Ότι δεν είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στο ίδιο μήκος και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εμπορεύονται συστηματικά εθνικές ευαισθησίες και μπερδεύουν τα εθνικά θέματα με τελεμάρκετ. Ωραία, ελάτε κύριε Ένα Μισάρ, συμβούλιο αρχηγό. Αυτός είναι ο Κερίδης. Του αρέσει το μήκος. Δεν είναι στο ίδιο μήκος. Του αρέσει το άλμα εις μήκος. Του Κερίδη. Έβγαλε γλώσσα ο Κερίδης. Έβγαλε μιλιά ο Κερίδης. Που δεν ξέρω αν έχει δουλέψει η ζωή του μια μέρα. Δεν δούλεψε ποτέ αυτός και ομοίου του μια μέρα. Μια ζωή ήταν υπάλληλοι δημόσιοι. Καθηγητής πανεπιστημίου, τον πληρώνω εγώ. Για να πληρώνω την εφορία μου, 477.000 ευρώ. Ασφαλιστικές φορές 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ. Για να πληρώνει το Κερίδης. Που έλεγε δεν υπάρχει ανεκτονία των ποντίων. Και δεν κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη υποψηφιός, γιατί από εδώ είναι το πουλάκι μου. Από εδώ είναι, το κατέβαζα στα βόρεια της Αθήνας για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όλο το σύστημα τον βοήθησε Χατζηδάκης, Μητσοτάκης για να βγει. Έδιναν δισταυρίες για να βγει. Για να τον έχουν και να γαυγίζει. Αν και για να γαυγίζει πρέπει να είσαι καρσενικός για να γαυγεί να. Ομολοσσός γαυγίζει. Κανείς ταιριά, κανείς ταιριά. Καταλάβατε ό,τι σας λέω. Καθηγητής πανεπιστημίου ο κύριος Κερίδης. Που βγάζει γλώσσα. Ο άνθρωπος που έλεγε δεν υπάρχει γενοκτονία ποντίων. Ότι υπάρχουν Μακεντόνσκι. Μακεντόνσκι! Μακεδονικό γλώσσα! Μακεδονικό έθνος! Αυτούς μωρέ ψηφίσατε πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας! Και δεν είναι μόνο αυτό. Άστο και μια γραφική φυσιογνωμία είναι. Ένας γραφικούλης είναι. Ένας ιδιορυθμούλης γραφικούλης, κατά την άποψή μου, πολιτική ερμηνεία, τον οσοδήλο καθένας ερμηνεύει. Γραφικός τύπος είναι. Ένα γραφικό ανθρωπάκι. Το ανθρωπάκι των εισαγωγικών. Γραφικός. Πάμε στον κύριο Δένδια. Mm. Πάμε στον κύριο Δένδια. Για να τον ακούσουμε. Για να τον ακούσουμε το Δένδια. Το Δένδια, ρε παιδιά. Το στείλα. Το στείλα και αυτό. Τι θα γίνει, εσύ, Στέφανε. Ρε Στέφανε.
Ναι, παιδιά, Χριστός και Παναγία, δύο βίντεο ζήτησαν να έχουμε έτοιμα. Δεν διάσκω. Ψάχνονται μεταξύ του τώρα. Κοιτάει ένα στα μάτια των άλλων. Σαν τον κερδίζει, κοιτάει. Το έχει στα email. Στα email. Στα email σου. Βγαίνει λοιπόν ο Δέργιας και μιλάει για συζήτηση ευθέως πλέον για μειωμένη επίρρεια, όπως στην Ιταλία που έλεγα ότι η Ιταλία είναι έγκλημα αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Θέλει να κάνει το ίδιο και με την Αίγυπτο και με την Τουρκία πλέον. Δέχεται η Νέα Δημοκρατία κουβέντα για μειωμένη επίρρεια και με την Τουρκία να κάνει, το καταλαβαίνετε. Το αντιλαμβάνεστε, μωρέ. Για να τα ακούσουμε λίγο, ρε. Για να τα ακούσουμε. Στον κύριο Τσαβούσου. Ο κύριος Αυγούς, όπως είναι γνωστός μου, είναι φίλος μου, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Έτσι. Θα του έλεγα λοιπόν, σαν παλιός και καλός φίλος, ότι αν βρίσκει αυτή τη συμφωνία της αρεσκίας της Τουρκίας, τότε μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τους κανόνες αυτής ακριβώς της συμφωνίας. Την επίρρεια στα νησιά, την υφαλοκρηπίδα στα νησιά, τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες στα νησιά. Η Ελλάδα αυτό. Τι έκανε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Έβαλε τους πληρωμένους δημοσιογράφους, όχι όλους, αρκετούς, και τα μέσα. Να λένε ότι ήταν πολύ σημαντική επιτυχία με την ΑΟΣ, που δεν υπάρχει ΑΟΣ, στο Ιόνιο Πέλαγος με την Ιταλία. Το πέρασε στο υποσυνείδητο του θείου μου στο χωριό και λέει, πετυχημένη. Αν κάνουμε και αυτό με την Τουρκία, είναι πετυχημένο και αυτό. Το ίδιο να πάνε. Δηλαδή, αφού είναι πετυχημένο το ένα, θα είναι πετυχημένο και το άλλο. Αφού το λένε τα κανάλια, σου λέει άλλος. Δεν ήταν πετυχημένη η συμφωνία με την Ιταλία. Ήταν μειοδοσία. Το είπα στη Βουλή. Το είπα στους δημοσιογράφους, το είπα παντού. Όσες δυνάμεις έχω θα τις διαθέτω. Μια προδοσία του Ιωνίου ήτανε και πάμε για μια προδοσία στο Αιγαίο, Καστελόριζο και Κρήτη. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει, προσωπικά το επαναλαμβάνω, θα το λέω συνεχώς, ο κάθε γραφικός κερίδης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ εργάζομαι, έτσι, εργάζομαι, δουλεύω. Δεν δουλεύω τον κοσμάκι όπως αυτός, διότι δεν μπορείς να λες τον κόσμο προεκλογικά ότι δεν υπήρχε γενοκτονία των ποντίων. Υπάρχουν τα βίντεο και μετεκλογικά να λες υπήρχε γενοκτονία των ποντίων. Δεν μπορείς να λες ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό έθνος προεκλογικά επειδή ήσουν βουλευτής. Απλά μάθαινες τα παιδιά μας, τα έκανες πλήση εγκεφάλου εναντίον των ελληνικών εθνικών θεμάτων. Δίδεξες ιστορία και μετά να λες βουλευτής, ναι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, να το δούμε και να το κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Καταλάβετε το. Και ο κάθε κερίδης πρέπει να ξέρει ένα πράγμα. Ότι για να είσαι πολιτικός πρέπει να έχεις ένσημα, κύριε. Αν δείτε τους πολιτικούς σας, δεν έχουν ένσημα κανείς τους. Και για μένα ένσημο δεν είναι να είμαι στο δημόσιο τομέα υπάλληλος. Δεν είναι ένσημο αυτό. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι παροχή υπηρεσίας. Να έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Να έχει εργαστεί, να έχει μοχθήσει. Όχι όμως δημόσιος υπάλληλος και να μας βγάζουν γλώσσες. Πληρωμένοι από τη δική μου φορεία είναι οι κύριοι. Άιντε με άνοιξε το στόμα μου τώρα περισσότερο, γιατί δεν θέλω. Λοιπόν, πάμε στο εξής δίλημα πλέον, ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ή θα δώσουμε Καστελόριζο, Κρήτη, σε Αιγύπτιους ή σε Τούρκους. Αυτό θα είναι το δίλημά μας. Και θα πούνε, ας δώσουμε σε Αιγύπτιους καλύτερα, ενώ μπορούμε, κάνοντας ΑΟΣ με την Κύπρο, να τελειώσουμε και με την Τουρκία και με την Αίγυπτο. ΑΟΣ με την Κύπρο. Τέλος. Αν θα το δώσουμε στους Αιγύπτιους, οι Αιγύπτιοι με τους Τούρκους μετά θα συνεργαστούν. Βεβαίωτατα. Έτσι, δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, είμαστε χαμένοι σε αυτή την περίπτωση. Παιδί, αν δώσουμε. Δεν είναι, αυτό που συμβαίνει είναι τραγικό. Τέτοια πλήση εγκεφάλου, να μην υπάρχει ούτε φαιά ουσία σε εγκέφαλο ελληνικό, είναι εξοργιστική. Το λέω ευθέως. Δηλαδή την προδοσία τη βαφτίζουν, ακούστε, μειωμένη επίρρεια στην ΑΟΣ. Λες και είναι οι Έλληνες υπό την επίρρεια των ναρκωτικών, οι μέθης, και μπορούν εύκολα να τα δεχτούν όλα. Ναι, πλήση εγκεφάλου. Θα γίνει και γι' αυτό. Πλήση εγκεφάλου, ναι. Αλλά εγώ θα φωνάζω. Γι' αυτό και δεν γίνεται συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Καταλάβατε. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις γινότανε. Τώρα Μούγκα, συμφωνημένο Τσίπρας, γεννηματά, και Μητσοτάκης για μειωμένη επίρρεια. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές με το εξής ερώτημα. Και το λέω δημοσίως. Γιατί υπάρχει αυτή η άποψη. Να δώσουμε Καστελόριζο στους Αιγύπτους, ναι ή όχι? Να δώσουμε Κρήτη στους Αιγύπτους, ναι ή όχι? Την ΑΟΣ, να τη δώσουμε? Αν ναι, πείτε μου την άποψή σας. Το 50%. Το 50%. Μισά-μισά. Να τα δώσουμε στους Τούρκους για να μην έχουμε πόλεμο, ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Θέλετε ναι ή όχι? Για να δω τι σκέφτονται οι Έλληνες, ρε παιδιά. Ας πούμε και οι Δημοκράτες και οι Σιριζέοι να μου πούν την άποψή τους. Θέλουν να τα δώσουν για να υπάρχει ειρήνη. Να τα δώσουμε, ρε παιδί μου. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές 2-3-0-500-6-76 και 6-77. Πάμε. Πάμε. Μόνο λίγο σύντομα για να μπορέσουν να μιλήσει περισσότερος κόσμος. Πάμε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Κύριε Βελόπουλε, δεν συμφωνώ, εντάξει, να μην τα δώσουμε. Είμαι υπέρ δηλαδή του να πολεμήσουμε δηλαδή στεναρά με κάποιο τρόπο για να μην μας τα πάρουν. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις που με κάθονται λίγο στραβά. Μπορώ? Άμα κάνεις ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι πώς γίνεται να είναι αναγνωρισμένη
μια κυβέρνηση αυτή του Σάρα στη Λιβύη, όταν δεν ελέγχει το κοινοβούλιο και δεν έχουν γίνει εκλογές. Τη Νέα Δημοκρατία ρωτά. Πώς γίνεται, δηλαδή, ναι, ρε, τη Νέα Δημοκρατία λέτε, πώς γίνεται, ας πούμε, για να την αναγνωρίσουν ο ΙΕ. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, αν γίνει, ας πούμε, ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και δεχτεί, ας πούμε, Κύπρος, δεν υπάρχει φόβος μετά για να κάνει ένα τρίτο Ατήλα η Τουρκία και να καταλάβει όλη την Κύπρο. Πώς δεν γίνεται, βέβαια. Άρα, λοιπόν, είναι ένας λόγος που διστάζουν και οι Κύπροι για να κάνουμε εμείς ΑΟΣ μαζί. Ρε παιδιά, ακούστε λίγο για να σοβαρευτούμε τώρα. Αν με τον φόβο... Αυτό και κλείνω την άκουσέ με λίγο, με τον φόβο. Αν λειτουργείς, είσαι χαμένος από χέρι. Τέλος, ρε παιδιά, είσαι χαμένος από το χέρι. Πάντοτε ήμασταν λιγότεροι, πάντοτε ήμασταν μικρότεροι, πάντοτε ήμασταν πιο αδύναμοι από αυτούς που πολεμούσαμε. Τι να κάνουμε τώρα, μια ζωή από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο και αργότερα και το 40. Αλλά το δείχνουμε. Ωραία, επειδή είσαι αδύναμος, δώσε τη μάνα σου, τον πατέρα σου, το παιδί σου, την περιουσία σου, στον γειτονά σου. Παρακαλώ. Μην το δώσεις. Απλά τα πράγματα. Πάμε, καλημέρα. Χαίρετε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να πω ότι φυσικά και δεν πρέπει να υποχωρήσουμε με τίποτα στα εθνικά θέματα. Και εδώ υποχωρήσαμε στο Σκοπιανό από ανθρώπους που δεν κινδυνεύουμε. Σωστό, που δεν μπορούμε να κάνουμε πόλεμο να μας καταλάβουν. Ναι. Και υποχωρήσαμε στο Σκοπιανό. Δεν θα υποχωρήσουν οι πολιτικοί μας τώρα σε άλλους που κινδυνεύουμε, δηλαδή στους Τούρκους ή οποιοδήποτε, ή στους Αιγυπτίους. Δεν είναι μεγάλα αναστήματα η πολιτική αυτή. Είναι δυνατόν να υποχωρήσει στα εθνικά θέματα. Το Ισραήλ υποχωρεί που δεν κάνει πίσω σε εθνικά θέματα. Και είναι θεωρητικά η μικρότερη χώρα στην περιοχή σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, έτσι. Σε έκταση. Ναι, αλλά ο μεγαλύτερος τσαμπουκάς. Δεν μας άνερε. Είναι ένα αύριο μεθαύριο που μας λέγανε οι κομμουνιστές. Τι είναι το όνομα μόρα της Μακεδονίας για να στα Σκόπια. Τι έγινε, σιγά θα φανατιζόμαστε για τα ονόματα. Τώρα γίνεται εξάλλου το κάθε έθνος έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Ναι, μωρέ. Αυτό παραμύθι, έτσι. Με βάση το διεθνές δίκαιο, αυτοπροσδιορισμός είναι μόνο στο ατομικό σου δικαίωμα. Δεν είναι στο γενικό σύστημα. Αν δηλαδή αύριο μεθαύριο το κράτος της Παλαιστίνης πει αλλάζουμε την ονομασία μας και από αύριο θα ονομαζόμαστε Βόρειο Ισραήλ. Έχουν εξαφανιστεί σε ένα λεπτό. Αμπράβο, δεν είμαστε κράτος. Και καλά θα κάνουν. Και καλά θα κάνουν. Από τώρα, από τη μεταπολίτευση να το πάρουμε. Όταν ο Καραμαλής έλεγε η Κύπρος είναι μακριά. Τότε και η Ρόδος είναι μακριά και η Κρήτη είναι μακριά. Καλέ, που λέει και ο Κερίδης, καλέ και το Σούνιο μακριά είναι. Ναι, είναι πολιτική αυτή, δηλαδή να υποχωρούμε συνέχεια. Ήταν η επιτάς. Άμα μας κάνουν πόλεμο, μας κάνουν πόλεμο. Όσο ζήσουμε. Παιδί μου, όταν έχεις καθηγητές, ιδιόρυθμους, γραφικούς τύπους, εν πάση περιπτώσει, σαν τον Κερίδη να σου κάνει πλήση εγκεφάλου και τον καλούν στα κανάλια, έχει τελειώσει το μαγαζί. Να είστε καλά, καλημέρα. Έχει τελειώσει. Πλήση εγκεφάλου συνολική. Έλα μωρέ, δώστε το Καστελόριζε, ρε Δαμιανίδη. Θα το κάνετε το Καστελόριζε. Βράχια είναι. Βραχάκια είναι. Και θα σου πούνε, δεν χάνουμε το νησί. Όχι, το νησί ήταν ελληνικό! Είναι το 10% στη θάλασσα. Λίγο θάλασσα. Λίγο νεράκι θα χάσουμε. Καλαμάρι, ρε παιδί μου. Δεν λένε βέβαια ότι χάνουμε και το μεγαλύτερο κέντρο. Όχι. Και δεν λένε επίσης ότι ξαφνικά, αν γεμίσει η μεταφρομετανάστε το νησί, χάνει και πληθυσμιακά το νησί. Δεν λένε. Δεν λένε. Πάμε στα τηλέφωνα. Τηλέφωνα. Ναι. Πάμε, καλημέρα. 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 Ποιο καλημέρα, δεν τη βλέπω την καλημέρα εγώ, αλλά πα ή τόσο. Πρόεδρε, καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα. Θανάση από Ρέντι, είμαι πρώτη φορά μιλάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πρόεδρε, είσαι από τους λίγους ανθρώπους τους οποίους με κάναν να ξαναγυρίσω στα κοινά μετά τα 18 μου χρόνια. Και εννοείται να ξαναψηφίσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, δεν χρειάζεται κουπλιμέντα, ας τα αφήσουμε αυτά. Λοιπόν, τώρα, γιατί πήρα τηλέφωνο. Όλο αυτό με την ΑΟΣ γενικά και με όλο το θέμα που έχει προκύψει έχει αρχίσει και επικοινωνείται και στα ΜΜΕ. Έτσι, πολύ. Σιγά-σιγά. Τι εννοώ. Τι εννοώ, πρόεδρε μου. Βλέπω σήμερα ανοίγω κατά τα άλλα το σεβάσμιο κύριο Παπαδάκη την εκπομπή του. Τον οποίο και εγώ τον σέβομαι. Την Πέμπτη θα είμαι και εγώ εκεί. Α, ναι. Μπράβο. Του μόνο αντικειμενικού του θέματο. Ο μόνο που με καλεί είναι ο Παπαδάκης και ο Χατζηνικολάου. Εγώ θα τα λέω όλα, έτσι. Σωστό. Όλοι οι άλλοι και με τι... έχουν. Γεια σα, εξωτρακισμένοι. Τι γίνεται, τι είπανε πρωί-πρωί. Εκεί που ήταν όρθιοι τέλο πάντων στα ιδιοσιογραφικά intro τέλο πάντων, γυρνάει και λέει ο συνεργάτη ότι α, λέει τώρα οι Τούρκοι που, δεν, που απειλούν δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Λέω, όπα τύπο. Κατευθείαν mail. Πείτε, λέω, το συνεργάτη σας, τι εννοεί. Δηλαδή, αν οι Τούρκοι σταματήσουν να απειλούν, θα κάτσουμε να συζητήσουμε. Αβαβά. Βέβαια, όλα αυτά με όμορφο τρόπο, και διότι όπως έχει πει και ο κύριος Μάδης, με όμορφο τρόπο όλοι σ' ακούνε και τα επιχείρηματά σου ακούγονται και όχι σαν ούγκανο. Εννοείται αυτό, έτσι. Συμφωνώ. Πάντα. Τώρα, απ' την άλλη, αυτό αβαβά, δεν είπε κανένα τίποτα. Έρχεται λοιπόν και η ώρα του παιδιού, happy time, έρχεται και ο άλλος.
Ποιος? Είπατε για τον Κερίδη πριν. Έρχεται και ο άλλος ωραίος καθηγητής, ο κύριος Φίλης. Ο Θεός να τον κάνει καθηγητή διεθνών σχέσεων. Τι εννοώ. Είναι η Ζητομερική. Πιο εύκολα θα μπορούσα να τον δω αυτόν τον άνθρωπο να βγαίνει από την πρεσβεία της Τουρκίας με κανένα πράκτορα της ΜΙΤ. Όχι μωρέ, όχι μωρέ, Ζητομερική σου είπα τώρα. Ζητομερική είναι, Ζητομερική είναι. Τέλος πάντων, τι εννοώ. Βγαίνει και λέει και ο τύπος, τα ίδια παρόμοια δηλαδή, ότι ξέρετε τι παιδιά, τώρα με τους Τούρκους δεν μπορούμε να ζητήσουμε γιατί. Μετά. Θα κάτσουν μια εβδομάδα ήσυχοι, θα κάτσουν μια εβδομάδα ήσυχοι και θα συζητήσουμε μετά. Ακριβώς. Και του κάλω ανομέλη και του λέω: ρε μάγκα, σημάδεψε. Με όμορφο πάντα τρόπο, έτσι. Σημάδεψε τον διπλανό σου, γιατί είναι επικίνδυνος. Τώρα τελευταία τα έχει κάνει μπάχαλο με τους Τούρκους. Έλα, δεν ξέρω τώρα, τι γίνεται, πρόεδρε, πραγματικά δεν γραμμή, ξέρω. Γραμμή, αγόρι. Είναι η πλήση του εγκεφάλου που έλεγε ο κ. Δολόπουλος πριν από λίγο. Πες μου σε παρακαλώ, γιατί μην κλείσεις. Έκλεισε. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ. Από αυτά που έχουμε πει στη Βουλή ένα χρόνο, γιατί συμπληρώνουμε 7 Ιουλίου ένα χρόνο στη Βουλή. Πόσα από αυτά βγήκαν αληθινά, ρε παιδί. Από αυτά που έχει πει εδώ και 7 χρόνια ή τουλάχιστον τα τελευταία 5 που σε παρακολουθώ εγώ. Δεν ξέρω, είσαι Χριστού προφήτης αυτό. Όχι, ρε, μετά Χριστό, άστο παραπαπάκατο, ρε. Εγώ έλεγα, ας πούμε, και για τα Σκόπια, τους διαλύσουν οι Αλβανοί. Τώρα οι Αλβανοί ήταν Αλβανό πρόεδρο. Μετά θα έρθει η Ένωση Βόρειας και Νότιας Μακεδονίας με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Κράτα το. Και το λιμανάκι με το λιμενικό του σκαμπιού. Κράτα το, σου λέω, κράτα το. Κράτα το, ό,τι έχω, να σε καλά. Να είστε καλά. Αν μετά από όλα αυτά, εσύ είτε εγκαταλείψεις, είτε ο Έλληνας συνεχίζει να κοιμάται και δεν σε βγάλει κάπου ψηλά, εγώ προσωπικά, από την πατρίδα που έχω πάνω απ' όλα, όποιον βρίσκω δίπλα μου, πραγματικά θα γίνει εφιάλτης. Έχω καλά. Τρελαθεί, έχω μουρλαθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλημέρα. Την παλεύουμε, ειλικρινά σας λέω, παιδιά, την παλεύουμε πολύ δύσκολα στη Βουλή. Πιστέψτε με, εδώ 10 ώρα εκεί μέσα. Δηλαδή θα πάω αύριο το πρωί από τις 8.30-9 παρά και θα φύγω 12 το βράδυ. Θα πάω κάνω το μεσημέρι την εκπομπή μου, θα ξαναγυρίσω. Αυτό κάνω στη Βουλή. Γι' αυτό και αμείβομαι. Αυτή είναι η αμοιβή μου, η παροχή της υπηρεσίας μου. Έτσι, γιατί δεν είναι εργασία. Mm-hmm. Για μένα είναι παροχή υπηρεσίας λειτουργήμα. Τα λεφτά λοιπόν που μου δίνετε, προσπαθώ ειλικρινά το λέω αυτό να τα τιμήσω. Και εκτιμώ τον αγώνα των Ελλήνων. Και ό,τι έχουμε πει, βλέπατε, με το που έγινε η ιστορία με την Ιταλία, έλεγα μην το κάνετε, μην το κάνετε, επιβεβαιώθηκα. Δίνετε κερκόπορτα, έλεγα στους Τούρκους. Και αν βρει τη δήλωσή μου που είχα κάνει τότε εγώ για την κερκόπορτα που είπα στη Βουλή, ο Δαμιανίδης, δήλωση για την συμφωνία Ιταλίας-Ελλάδος, θα καταλάβετε ότι έχω απόλυτο δίκιο, ρε παιδιά. Αυτά που λέω βγαίνουνε. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι, πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Βελόπουλε, θερμά συγχαρητήρια. Δεν θέλω συγχαρητήρια, παιδιά. Μακάρι να συνεχίσετε σε αυτό το ρυθμό και με την ένταση την οποία δημιουργείται και εντός της Βουλής και εκτός της Βουλής. Το πρόβλημα το οποίο έθεσε και το πρωί η κυρία Αδάμ. Ναι. Σχετικά με την τοποθέτηση του Σίσι, τον οποίο πιέζουν βέβαια οι αδελφοί μουσουλμάνοι και φαίνεται σαν να υποχωρεί και να υποστηρίζει ότι το Καστελόριζο έχει μειωμένη επίρρεια. Ακούστε λίγο. Ο Σίσι δεν υποχωρεί, θέλω να το καταλάβουμε. Εμείς αργήσαμε. Όταν ήταν στα πάνω του ο Σίσι, δεν έκανε καμία κυβέρνηση το αυτονόητο. Από το 2003 είναι η ιστορία, παιδιά. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι αυτή η ιστορία είναι το 2003, όταν ξεκίνησε η Κύπρος να κάνει ΑΟΣ με τα γεωκράτη. Η Ελλάς από το 3, Καραμαλής, ΓΑΠ, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Αργότερα Σαμαράς, μετά Τσίπρας, τώρα Μητσοτάκης, δεν κάνανε το παραμικρό για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τώρα λοιπόν που εσείς έχετε δίκιο, αρχίζει και στριμώχνεται από τη μουσουλμανική αδερφότητα που ελέγχεται από τους Τούρκους, αλλά και από την Αιθιοπία λόγω του Νείλου με το νερό που έρχεται από κάτω. Αλλά και με τη Λιβύη που από ό,τι φαίνεται τον παρατάνε πολύ και μένει μόνος του ο Σίσι, προσπαθεί να κερδίσει ό,τι μπορεί περισσότερο από την αδύναμη λόγω κυβέρνησης Ελλάδα. Και βρήκε τα γατάκια. Ευτυχώς κύριε Βελόπουλε που ο πρόεδρος της Ρωσικής Κοινοπολιτείας, ο κύριος Πούτιν, έστειλε και αεροπλάνα πολεμικά. Έστειλε 8 αεροπλάνα, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, 8 αεροπλάνα. Ναι, και έστειλε και δυνάμεις νομίζω. Ναι. Είναι μισθοφόροι, δεν είναι του κράτους της Ρωσίας και ναι, για προφανείς είναι λόγους, έτσι, για να μην υπάρχει εμπλοκή της Ρωσίας. Ναι. Όπως η BlackRock, όπως η BlackRock η Αμερικανική. Είναι και υπέρ της Ελλάδος. Σαφώς. Δεν θα πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει και γραμμή. Αγαπητέ μου κύριε, ξέρετε τι είπα. Ακούστε λίγο. Μαζί με τους Γερμανούς. Τι είπα. Και τους υπολείπους Ευρωπαίους. Τι είπα στο κοινοβούλιο, ακούστε με στον κύριο Μητσοτάκη.
και υπουργού. Πρέπει αύριο το πρωί η Ελλάδα να ανοίξει αντιπροσωπεία στη Συρία, να ανοίξει επίσημη αντιπροσωπεία στον Χαφτάρ. Επίσημα, έτσι, όχι παραμυθάκια. Επίσημα, γιατί είναι εχθροί, το τονίζω, της Τουρκίας. Ταυτόχρονα, εχθροί του Κατάρ η Ελλάδα, έτσι, και καλύτερες σχέσεις με άλλες χώρες που είναι εναντίον της Τουρκίας. Το αυτονόητο, παπαιδιά, δεν με ακούει κανένα. Θέλω να κάνω ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ που χαρίζουν τα πάντα. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Να δώσουμε τελικά κανένα νησάκι, παιδάκια, τελειώνει ιστορία. Κανένα Καστελόριζο. Λίγο θαλασσίτσα. Λίγο Κάρπαθο με ολίγη. Να δώσουμε και λίγο Ρόδο, ξέρω εγώ. Ρόδο είναι καλή. Ρόδο να δώσουμε. Ναι, Ρόδο είναι καλή. Λίγο Κρήτη. Και Κάσο να δώσουμε. Κρήτη είναι οικογένεια εκεί. Ας δώσουμε την Κάρπαθο, ρε παιδί μου. Κάρπαθο. Κάρπαθο. Αφού το πήγε, ας δώσουμε κάτι, ναι, ρε παιδί μου. Ας δώσουμε κάτι. Ας δώσουμε κάτι. Άπλες είμαστε, χιλιάδες νησιά έχουμε. Ό,τι έχετε. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Έμα τώρα, τι παιδεύεστε, ρε Έλληνες. Δώστε και κάτι, ρε παιδί μου. Όλα δικά σας, θέλετε μοναχοφάιδες, είστε που λέγει ο Κοτζιάς. Να το ξέρουν οι άνθρωποι. Καζάν, καζάν που λέγε και ο Κατρούγκαλος. Συμφωνούν όλοι από κάτω, βρε! Να το ξέρουν οι άνθρωποι μόνο να βάψουν, να σβεστώσουν τους τοίχους, να μην τα δώσουμε έτσι. Ναι, να τα έχουν περιποιημένα. Ναι, να δείξουμε πολιτισμό. Μην στεναχωρηθούν οι Αιγυπτοί. Μα δεν γίνεται. Ναι. Τώρα πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν τη βλέπω, αλλά πα. Κύριε Βελόπουλε, τίποτα να μην δώσουμε. Όχι, κλείσιμο των σύνορων, μάθεμα των λαθρομεταναστών, ξεκαθάρισμα. Πίσω όλοι, ειδικά οι Πακιστάνοι. Ειδικά οι Πακιστάνοι που συνεργάζονται με τους Τούρκους. Κατέβασμα των Ρώσων, ρωσικό στρατό και εκτάλευση των πόρων. Όταν τα έχω πει. Αυτή είναι η γνώμη μου εμένα, να μην δώσουμε τίποτα. Ασχολείται κανείς από την Αμερική, ο Τραμπ ασχολείται με τη, αν θα εκλεγεί ή όχι. Λογικό είναι. Ο Πάιατ είπε να τα βρούμε με την Τουρκία στην τελευταία συνέντευξη στον Άκτα. Φεύγει το Λαμόγιο, φεύγει αυτός το Σεπτέμβριο. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο έχεις... με τους Ρώσους θα το πρόβλημα της χώρας είναι η ηγεσία και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέλος. Τα οποία είναι πλυντήρια της βρωμιάς, των ανωνυμάτων και των αμαρτιών της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτή είναι η κύριοι δημοσιογράφοι, όχι όλοι, αλλά πολλοί εξ αυτών. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλά, καλημέρα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δώσε ρε παιδάκι μου κάτι και εσύ ρε Δαμιανίδη, τι τσιγκούνησες είσαι ρε παιδί μου, δώσε ένα νησί. Οικονομική ανάταση. Πρέπει να βρεις τρόπους οργάνωσης επιχειρηματικούς της business της δουλειάς, όχι την κοντιά. Ας τον κοντιά βρε το μοναχοφάι, τώρα έβαζε εσύ. Αυτό που είχαμε και την Ιταλία και την Ελλάδα, ρε. Ας το μοναχοφάι, ρε. Το κοινοποιήσαμε την κυβέρνηση. Πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Η συμφωνία με την Ιταλία δίνει πάτημα στην Τουρκία. Όχι να διαστρεβλώσει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, η Τουρκία, τα όσα υπέγραψε η κυβέρνησή μας, αλλά να πατήσει πάνω στην Κερκόπορτα που άνοιξε για τη μία επίδεια. Δεν χρειάζεται να πατήσει η Τουρκία. Το λέω δέντια τώρα. Αφού αρέσει η συμφωνία με την Ιταλία στην Τουρκία, να συζητήσουμε με εμάς τη συμφωνία αυτή. Καταλάβατε, παιδάκια μου. Αντιλαμβάνεστε, παιδάκια μου. Εγώ σας προειδοποίησα, συνέλληνες μου. Εγώ την δική μου, θα το πω ευθέως συνείδηση, την έχω καθαρή. Πεντακάθαρη. Από εκεί πέρα μπορεί να με βρίζουν όλοι. Να λένε διάφορα για μένα. Δεν με νοιάζει. Θα πάω έτσι ευθεία μέχρι τέλους. Πρόεδρε, το ρωτάει και ακροατής. Τώρα που μας έχουν προδώσει, γιατί η προδοσία αποδεικνύεται. Με όλα αυτά που γίνονται. Όχι, δεν αποδεικνύεται. Εντάξει, εμείς το λέμε τώρα. Εγώ δεν θέλω τι θα μου λες. Εγώ κάνω ένα σχόλιο τώρα. 40% είναι Δημοκρατία, 6 και 30 ΣΥΡΙΖΑ, ρε! Ναι, αλλά βλέπουμε πώς ξεπουλάμε. 70% των Ελλήνων συμφωνούν με ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ρε! Και τι θα κάνουμε για να τα αλλάξουμε. 35%. Γιατί δεν είναι, δεν ψηφίζουν όλοι, αλλά λέμε τώρα. Πάμε στα τηλέφωνα. Πάμε στα τηλέφωνα, παιδιά, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Προσπαθούμε. Τι να κάνουμε, εμείς μόνο με ερωτήσεις μπορούμε να θέτουμε λόγω του χρονικού περιορισμού ερωτήσεις και εσείς να πιάνεστε από εκεί και να δούμε τι θέματα μπορούμε να ανοίγουμε. Τώρα, να ξεκινήσουμε, ένα είναι με τον κορονοϊό το θέμα μας. Θα δούμε πόσο μεγάλη έξαρση να δείτε, μόλις πλησιάζει ο 15 Αύγουστος, να δείτε ότι ο κορονοϊός θα είναι στα φόρτε του. Μ' αρέσει. Ακριβώς για να μην περάσουμε 15 Αύγουστο. Μ' αρέσει. Πολύ αμφιβάλλουμε αν θα ξαναδούμε και παρέλαση, γιατί εδώ γίνεται ούτε εθνικά, ούτε θρησκευτικά, τίποτα. Καλέ, το Gay Pride καταργήθηκε. Εδώ είχε ποδηλατοδρομία. Τι κάνουμε την παρέλαση, καλέ. Δεν κατάλαβα, αφού βγήκαν οι γυμνάδε. Καλέ, το λέμε τώρα. Αυτός ο ιός προκατασκευάστηκε για πολλαπλούς και ειδικούς σκοπούς. Μόνο αυτό μπορούμε να καταλάβουμε αν παρακολουθούμε τα γεγονότα. Καλέ, μοχλός είναι. Θα γίνει ένα λάστιχο το οποίο όποτε θέλουν θα το ανοίγουν, θα το τεντώνουν. Μα, ξέρετε τι με ενοχλεί. Η κυρία που βίασε το κοριτσάκι των 10 χρόνων ήταν ΛΟΑΤΚΙ, ήταν στο σύστημα αυτό του Gay Pride. Γι' αυτό την κρύβουν όλοι. Κανένα δεν τη δείχνει. Κανένα. Άνοιξα να ζήσει εγώ μακριά, δεν θα δει γίνονται, έτσι. Φόρτο τραπέζι πίστα.
Ο εθνικοπατριώτης που έκανε αυτό, που έκανε εκείνο, η εθνικοπατριώτησα. Γιγανταφίσα. Αν είσαι ο ΛΟΑΤΚΙ όμως. Όχι, τίποτα. Όπα, σκοτάδι. Ναι. Κύριε Βελόπουλε. Ναι. Έχω ακούσει αρκετές φορές να λέτε ότι δεν μου επιτρέπετε λόγω της θεσμικής μου θέσης, δεν μου επιτρέπετε να πω. Ναι. Άρα και εμείς υποθέτουμε. Βλέπουμε γεγονότα, πλέον μας έχουν κάνει τόσο καχύποπτους, γιατί εμείς έχουμε μάθει να κοιτάμε αλλά να μην βλέπουμε. Να μην παρατηρούμε να μην πράγματα. Έτσι μας έχουν γαλουχήσει και είναι απανωτές οι πληροφορίες, οπότε δεν προλαβαίνουν όλοι να καταλάβουν τι γίνεται. Δεν είμαι έξυπνη πολύ, αλλά αντιλαμβάνομαι 5 πράγματα. Εκτός ύπνου είστε πάντως. Ναι, δηλαδή για μένα, έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, έτσι εγώ δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε είμαι πολιτικοποιημένη, τίποτα απολύτως. Mm-hmm. Στο τέλος θα ζήσουμε ότι ή θα δεχθούμε πολλαπλές επιθέσεις. Σωστό. Και θα χτυπήσουν νησιά και στο τέλος θα πούνε «Α, χάσαμε τόσα». Εδώσαμε και τόσα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, κάπως έτσι θα γίνει με αντιπερισπασμό. Και με ενοχλεί που θεωρούμε πλέον ότι είναι προσυμφωνημένα, προσχεδιασμένα. Είναι, απλά ότι είναι. Η γνώμη κοινή δεν είναι έτοιμη να το δεχτεί. Είναι, σας λέω. Είναι. Και να σας πω και το άλλο. Όπως θεωρούνται τα κομμωτήρια, το σημείο κουτσομπολίστικο για οτιδήποτε, στις λαϊκές να πάτε να κάνετε έρευνες. Να δείτε ποιοι περνάνε από εκεί πέρα και τι λένε. Πας να ψωνίσεις και ακούς δίπλα σου διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Του στείλω ότι, ξέρεις, σε λίγα χρόνια περιμένουν να το χάψουν, να το καταπιούν οι Έλληνες. Έτσι. Ρεπούμπλικα Μακεδονία. Έτσι. Το ακούμε εμείς που ψωνίζουμε τα λαχανικά μας. Έτσι είναι. Ρεπούμπλικα, τέλος. Αυτό, δηλαδή το ακούω. Για να καταλάβει και ο ακροατής, μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ακούστε με λίγο. Τα ξέρω αυτά, αλλά θα σας πω κάτι. Για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ, ότι δεν μπορώ να τα πω όλα. Ως πρόεδρος κόμματος έχω πρόσβαση σε απόρριτα έγγραφα. Έτσι. Και είναι γνωστό ότι όταν διαβάζεις απόλυτα έγγραφα και είσαι πρόεδρος κόμματος, δεν μπορείς να μιλήσεις ή να δημοσιοποιήσεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να είμαι πρόεδρος κόμματος για να τα πω αυτά με την ΑΟΣ ή αυτά που γίνονται με τα Σκόπια. Τα ήξερα από πριν εγώ αυτά. Απλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σαφώς και λόγω της θεσμικής ιδιότητας και λόγω του νόμου δεν μπορούν να διαρρεύσουν το στόμα μου. Δεν γίνεται. Προσπαθώ να σας ξυπνήσω για αυτό που έρχεται με έμεσο, κομψό, άκομψο τρόπο. Σας είπα, ρε παιδί μου, ιδιόρυθμους τύπους σαν τον Κερίδη. Γραφικές φυσιογνωμίες δεν τις βάζουν επίτηδες στο κοινοβούλιο. Ή του Μπογδάνου. Τους βάζουν για κάποιο λόγο. Έτσι. Ψάξτε τους λόγους, ρε παιδιά. Ο Μπογδάνος είναι το ξεκάρφωμα γιατί πετάει 5 πατριωτικά τσιτάτα και λέει ο Νέα Δημοκρατία. Α, τα λέει καλά, ή ο Κυρανάκης. Αλλά ψηφίζουν ό,τι φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Τι θα το κάνω εγώ. Υπάρχουν 6-7 τέτοιοι. Τι θα το κάνω. Μπορεί υπάρχουν... και παραπάνω είναι. Έτσι. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, μάλλον ακόμα. Καλημέρα, καλημέρα, ναι, ακόμα ναι. Και καλή εβδομάδα. Δεν τη βλέπω. Πάμε παρακάτω. Σαν πολίτη, με ακούτε? Ναι. Σαν πολίτης έχω δικαίωμα να ερωτηθώ για κάποια πράγματα για αυτόν τον τόπο που ζω. Είχες. Που ζουν οι γονείς μου, που ζήσανε οι παππούδες μου. Εάν δεν μπορούν να το βγάλουν άκρη για το δίλημα που έχουν, ας κατεβάσουν δημοψήφισμα. Ω, καλά, ναι, σιώθηκες. Καλά. Λοιπόν, έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑς έκανε, ο ΣΥΡΙΖΑς, το θυμάσαι? Ναι, μισό λεπτό λιγάκι. Ναι. Και κάτι ακόμα, σχετικά με, με αυτά τα συνώνυμα που βγάζουν πίσω από προδοτικές κινήσεις. Επίρρεια, μειωμένη επίρρεια, δηλαδή τι λέμε, έναν άντρα ότι έχει μειωμένη ανδρική... Αυτό είναι νόμος. Ή μια γυναίκα το ίδιο. Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σε έναν άντρα μειωμένη. Και σε μια γυναίκα, αν είναι αυτό το μειωμένο ως προς αυτό, που είναι, είναι προσβολή μεγάλη. Ο Μπάντο λες, όχι, όχι, διαφωνώ, είναι μόδα πλέον, δεν καταλαβες. Άστο να πάει στο καλό. Βασιλόπουλος και τα λοιπά. Είμαστε στους λίγους γραφικούς, μου φαίνεται, ή είμαστε πολλοί και προσπαθούν να μας πει. Είμαστε πολλοί, πολλές, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Έλα μωρέ τώρα, δώσε λίγο νησάκι να τελειώνουμε. Μα τώρα, μειωμένο κι αυτό. Εδώ σου λένε Κρήτη 20% θα πάρει ΑΟΣ, 1% Καστελόριζο, Ρόδος 10% και πολλά σε σύνε. Αυτό προηγούμενα. Προηγούμενα. Από μια κυρία. Γεραδάμητα, ναι. Το είχα πει εγώ στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Αυτό συζητάνε. Αυτό ζητάει ο Σίση. Και εμείς λέμε 50% ρε παιδιά. Και έτσι θα πούνε, κοιτάξτε, μας έδινε το 10, μας έδινε το 20 και πήραμε 50. Δεν θα λένε ότι ξεκίνησαμε τα 100 και πήραμε το 50. Όχι, καταλάβατε. Αυτό είναι το βρώμικο παιχνίδι τους. Πάμε στην επόμενη. Καλημέρα. Βελόπουλε, μ' ακούτε? Ναι. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, δύναμη και να βγουν αυτά προς τα έξω. Και η κυρία προηγούμενα που μίλησε για λαϊκές, αν πας στις λαϊκές θα καταλάβουν τι συζητείτε και ποια είναι η κατάσταση.
και ας αφήσουν αυτές τις περίεργες λέξεις που προσφέρει η ελληνική γλώσσα για να καλύψουν κάθε είδους βρωμιά. Να σε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε στη φωνή, παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούω, κύριε. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Εγώ μιλάω. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε. Χαίρετε, κύριε. Από Στουκάρδη σας παίρνω τηλέφωνο. Συγκεκριμένα από Έσλιγκεν. Νόμιζα το Βάιμπλ γίνεσαι. Νόμιζα από το Βάιμπλ γίνεσαι. Νόμιζα από το Βάιμπλ γίνεσαι, λέω. Όχι, όχι, από Έσλιγκεν, από Στουκάρδη. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ να δώσουμε την Ελλάδα μας. Εγώ είμαι στη Γερμανία 10 χρόνια και άκουσα την κυρία που μιλούσε τώρα για τις λαϊκές. Θέλω να σας πω ότι η καταγωγή μου είναι από Σέρες και ήμουνα Μανάβης. Ναι. Πολλά χρόνια, το 2005 συγκεκριμένα, ντομάτες, αγκουράκια, όλα ήταν σκοπιανά. Αν είναι δυνατόν. Έτρωγαμε ντομάτες από Τουρκία. Και δεν τα ξέρουν οι Θεσσαλονικοί που μένουν ο κόσμος στην πόλη, δεν τα ξέρουν αυτά. Ότι όλα είναι εισαγόμενα. Όλα είναι ξένα. Αυτά που λέω εγώ. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Σας ακούω πάντα, σας παρακολουθώ πολύ καιρό, πολλά χρόνια και θέλω να σας πω ότι μην τα παρατάτε. Το 50% να προσπαθήσετε να το σηκώσετε να πάει να ψηφίσει. Παλεύω ρε δερφέ, αλλά το θηρίο είναι μεγάλο. Από Γερμανία σας ακούμε και λέμε ότι έχει δίκιο. Έλεγατε για τα διαπόδια νησιά. Έτσι. Πριν κανένα δύο χρόνια. Παραπάνω. Και επιβεβαιώσατε τώρα. Παραπάνω με το χαρά. Έρχεται και δεν είναι το γλυκό. Δεν είναι το γλυκό, αλλά οι άλλοι το ό,τι τρώνε. Ό,τι λέγατε βγαίνουν ένα προς ένα. Δυστυχώς βγαίνουν. Αυτό ήθελα να πω. Να σε καλά. Και να μην τα παρατήσετε. Την παλεύω, σου λέω. Δεν είναι και εύκολο. Μην νομίζεις να πηγαίνεις κοντά στο σύστημα μια ζωή και κάθε 10 μέρες σε βρίζουν όλοι. Αυτό δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, έτσι. Να παλεύεις, να σε τραβάνε, να σε βρίζουν, να σε λιδωρούν. Να βγαίνει ο κάθε γραφικούλης να λέει διάφορα για σένα που δεν έχει δουλέψει στη ζωή του ποτέ. Λοιπόν, να βγαίνει μια παλιοφυλάδα ή άλλη πορνοφυλάδα και να σου γράφουν τα εξαμάξεις, ενώ οι ίδιοι ο ένας πληρώνονταν το ΣΥΡΙΖΑ 200.000 το χρόνο και ο άλλος πήρε διαφήμιση καταχώρηση για τη συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή αυτά τα πράγματα σε κάνουν κάποια στιγμή και λες εσύ, τι με νοιάζει εμένα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, εντάξει, άφησα τις επιχειρήσεις μου, ασχολούμαι όλοι με την πολιτική. Παλεύω. Δεν σας πιστεύω ότι δεν σας νοιάζει. Δεν μπορείτε να το πείτε. Τι με νοιάζει εμένα και να κάνει με το δίσκο που μου ρίχνουν. Τι με νοιάζει εμένα. Αλλά κάποια στιγμή να ρωτήσετε εσύ γιατί. Γιατί να με βρίζει μεγάλα. Αφού τα κονομά από εκεί εσύ. Ναι. Είσαι επαγγελματία πατριώτη. Είσαι επαγγελματία Ελληνάρα. Είσαι επαγγελματία Ελληνόφρονα. Είναι η δουλειά για σένα το να έχει μια φυλάδα πορνοφυλάδα και να κονομά κρίμα. Ή να έχει μια άλλη φυλάδα και να λε διάφορα για τι προφητείε. Αλλά ταυτόχρονα ενώ μιλά εναντίον τη συμφωνία των Πρεσπών να παίρνει και 10.000 καταχώρηση. Διάφορα καταχώρηση. Μία καταχώρηση άπαξ μια φορά υπέρ τη συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα τι να συζητάω. Σε φτύλα. Πώς το λένε εκεί στα γήπεδα, όσο με πληγώνεις, όσο με πορώνεις. Αυτό γκολ. Ξέρω εγώ πώς το λέτε. Λοιπόν. Να είστε καλά, πρόεδρε. Να είστε καλά. Μπορεί να μας λέτε ότι δεν τη βλέπετε καλή την εβδομάδα. Εγώ σας την εύχομαι προσωπικά να έχετε μια καλή εβδομάδα. Θα δούμε και γιατί από αύριο στη Βουλή, από το πρωί μέχρι το βράδυ θα είμαστε εκεί. Έχουμε να κάνουμε τις ομιλίες. Πέμπτη θα είμαστε στο Παπαδάκι το πρωί. Εκεί να δεις τα πούμε. Ετοιμάζομαι. Καλή εβδομάδα, πρόεδρε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν εκεί για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς μαζί στη Μία, Focus στη Μία, με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM.